Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Βρισκόμαστε στο Daily Cafe και βέβαια αλλάξαμε χώρο αυτή τη φορά για να είναι πιο ευχάριστη συνέντευξη με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για το νησί μας και βέβαια πιο πολύ για την ομάδα του, τον Διαγόρα. Και μιλάμε για τον Πέτρο Ρουτζιέρη, τον προπονητή του Διαγόρα, ο οποίος στην φετινή περίοδο, από τη στιγμή που ανέλαβε την ομάδα, κάποιοι ίσως δεν το πίστευαν, εγώ το πίστευα την αρχή, δεν είναι βέβαια αυτό έτσι κάτι που να περιαυτολογήσω προς Θεού. Απλά γνωρίζω στην αξία του πρώτου του Ρουτζιέρη, ήμουν από αυτούς που πίστευαν την πρώτη στιγμή ότι μπορεί να οδηγήσει ο Διαγόρα εκεί που πρέπει. Και τα κατάφερε πανηγυρικά, θα έλεγα, χωρίς πολλές φανφάρες και χωρίς πολλά λόγια. Ο Πέτρος Ρουτζιέρης είναι, όπως είναι γνωστό, είναι λιγομίλητος και πάντα σε δηλώσεις του είναι πολύ συγκρατημένος, δεν είναι ο άνθρωπος που, του μικροφόνου και της τηλεόρασης ή των δηλώσεων. Και αυτό το έχει δείξει στην πορεία του από τη στιγμή που κρέμασε τα ποδοσφαιρικά τα οπούτσια και έγινε προπονητής ποδοσφαίρου κανονικά. Βέβαια υπάρχει και προηγούμενο παρελθόν του Πέτρου στον Διαγόρα που και πάλι η παρουσία του ήταν και κρίνεται και κρίθηκε επιτυχημένη. Πέτρο, συγχαρητήρια για άλλη μια φορά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Δεν είναι καλά λόγια, είναι αυτά που λέμε, είναι η αλήθεια. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά για αυτό που έκανε με την ομάδα σου. Και βέβαια τώρα αρχίζουν τα πιο δύσκολα. Οπωσδήποτε. Αλλά δεν θα πάω εκεί, θα πάμε στο πίσω πρώτα, πριν να φτάσουμε στην επιτυχία. Ανέλαβε την ομάδα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Καθώς είχαν μπει κάποιοι στόχοι, τι είναι αυτό που ο Πέτρος Ρουτζιέρης, το μυστικό αν θέλεις, αλλά δεν θα το πούμε αν είναι μυστικό, αυτό που έδωσε ο Πέτρος Ρουτζιέρης και είδαμε έναν άλλο Διαγόρα, τελείως διαφορετικό από ό,τι ήταν προηγούμενα με τον προηγούμενο προπονητή και δεν τρέπομαι να το λέω, τον κύριο Παντέλη. Ο κάθε προπονητής έχει τα δικά του στοιχεία. Εγώ είδα ότι έδωσε κάτι που έδωσε όθηση στην ομάδα και όλοι πίστεψαν πλέον ότι με τον Πέτρο Ρουτζιέρη το του ο Διαγόρας θα φτάσει ψηλά και θα πάει την άλλη, είτε από την πρώτη θέση είτε από τη δεύτερη. Τελικά η ομάδα μέσα από μπαράς πήξατε σε ψηλότερη κατηγορία. Οπωσδήποτε κάναμε ένα πολύ άσχημο ξεκίνημα. Οι στόχοι της ομάδας βέβαια ήταν ο πρωταθλητισμός από την αρχή. Ξεκινήσαμε άσχημα, μείναμε πολύ πίσω στη βαθμολογία. Έπρεπε να αλλάξει ο προπονητής, όπως και έγινε. Ανέλαβα εγώ. Και όπως είπες και εσύ, αν είναι μυστικό, δεν είναι μυστικό. Είναι ο προπονητής, το πώς μπορεί να δεθεί γρήγορα με τους ποδοσφαιριστές, να τους κάνει οικογένεια, να έχει πολύ καλά αποδυτήρια. Σίγουρα παίζει ρόλο και η δουλειά, αλλά το κυριότερο για μένα από την εμπειρία μου είναι η διαχείριση που μπορεί να κάνει στο κάθε υλικό που έχει ο κάθε προπονητής. Αυτό έγινε από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα την ομάδα. Προσπάθησα γρήγορα να βγάλω από τους ποδοσφαιριστές μου το 100% που έχουν, γιατί τους πίστευα πάρα πολύ. Διότι μην ξεχνάτε ότι οι μεταγραφές δεν έκανα όταν ανέλαβα την ομάδα. Μέχρι τον Ιανουάριο η ομάδα είχε το ίδιο ρόστερ. Κατάφερα πολύ γρήγορα να τους κάνω ομάδα, να έχουμε πολύ καλά αποδυτήρια και να τους βγάλω αυτό που έχουν μέσα στο γήπεδο. Και πραγματικά τους αξίζουν συγχαρητήρια. Εγώ θα προσθέσω και ένα άλλο στοιχείο που ίσως τώρα να το ξεχνάς ή να το παραβλέπεις. Πιστεύω ότι έδωσες και διαφορετική ψυχολογία σε παίχτες που ενώ περιμένανε περισσότερα, είδαμε να μεταμορφώνονται στη συνέχεια από τη δική σου διαχείριση. Σε αυτό το κομμάτι της ψυχολογίας. Κάθε προπονητής έχει τη δική του φιλοσοφία και το δικό του τρόπο προπόνησης. Όλα αυτά αλλάξανε, κάναμε τελείως διαφορετικά πράγματα. Τελείως διαφορετική προπόνηση με μένα. Εγώ, όπως ξέρετε, και σαν ποδοσφαιριστής, μ' άρεσε να είμαι αγωνιστής, να παλεύω. Αυτό το έβγαλα πολύ γρήγορα από ποδοσφαιριστές και από, όπως είπες και εσύ, Ηλία, ποδοσφαιριστές οι οποίοι δουλεύανε σε ένα μέτριο επίπεδο, πραγματικά τους κατάφεραν και βγάλανε το 100% και βλέπουμε πολύ διαφορετικά πράγματα από στο γήπεδο. Και πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο, πιο επιθετικό. Που άρεσε και στον κόσμο, όσους ερχόντουσαν βέβαια να δουν το Διαγόρα, αλλά και οι προπονητές σε κάθε παιχνίδι μας λέγανε ότι είναι η καλύτερη ομάδα που έχουμε παίξει μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Αυτό βέβαια σε κάνει να νιώθεις πολύ καλύτερα και εσένα και τους παίκτες σου.
σίγουρα και τους συνεργάτες σου. Οπωσδήποτε όταν ακούς καλά λόγια από συναδέλφους προπονητές να σου λένε ότι η ομάδα σου παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο, είναι ότι καλύτερο μπορεί να ακούσει μια επιβράβευση και για μένα προσωπικά σαν προπονητής, αλλά και σαν για την ομάδα μας, η οποία να ακούσα αυτά τα καλά λόγια. Τώρα, ακούγονται θέματα ότι θα χρειαστεί να έχετε παίχτες κάτω των 21, κάτω των 18 στο νέο πρωτάθλημα. Αν γίνει μέχρι στιγμής, λέμε, γιατί μπορεί να υπάρξουν αλλαγές, αν αλλάξουμε καθεστώς, κυβερνητικό επίπεδο, μιλάω. Αν αυτό το γεγονός, αν αυτή η διάταξη μείνει, υπάρχει έτοιμο έδαφος από πλευράς Διαγόρα, από πλευρά δική σου, για να ετοιμαστεί αυτό το κομμάτι, τα παιδιά που χρειαζόμαστε να είναι αυτή η υποχρεωτική συμμετοχή, ας πούμε, των παιδιών. Οπότε αυτό το κίνητρο για τους μικρούς παίκτες σε ηλικία είναι ότι καλύτερο για το ποδόσφαιρο γενικά. Μας αρέσει να βλέπουμε νεαρά παιδιά να παίρνουν τις ευκαιρίες. Οπωσδήποτε ο Διαγόρας έχει παιδιά μικράς ηλικία τα οποία είναι ταλέντα, αλλά πρέπει μέσα από τη δουλειά να δουλευτούν. Δεν είναι εύκολο. Αυτό που πρέπει να γίνει, αλλά είμαι σύμφωνος 100%. Παιδιά θα βρεθούν, υπάρχουν, σίγουρα θα ψαχτούμε να βρούμε και άλλα παιδιά, γιατί πρέπει να πλαισιώσουν. Γιατί όπως λέει και ο κανονισμός, θα πρέπει να αγωνίζονται δύο μικροί και άλλοι δύο να είναι στον πάγκο. Ναι. Οπότε πρέπει να έχεις άλλους τόσους και στο ρόστερ, γιατί υπάρχουν τραυματισμοί, υπάρχουν κάρτες, να μπορούμε να πληρώνουμε. Για μένα είμαι θετικός να υπάρξει αυτό το κίνητρο και ο κανονισμός του φετινού πρωτάθλημα. Βέβαια υπάρχει και η άλλη πλευρά, ότι η ομάδα πρέπει να ενισχυθεί. Εδώ έχει ξεκινήσει η δουλειά από τον Πέτρο Τζορτζιέρη σε συνεργασία πάντα με την διοίκηση. Οπωσδήποτε. Έχουμε ξεκινήσει. Βασικός μου σκοπός είναι να κρατήσω ένα βασικό κορμό που πραγματικά υπάρχει με βάση την παρουσία που είχαν τα παιδιά στο πρωτάθλημα που πέρασε. Αλλά οπωσδήποτε χρειάζεται και ενίσχυση στη ομάδα, γιατί όπως ξέρετε και οι στόχοι από ό,τι έχει πει ο πρόεδρος είναι υψηλοί. Οπότε πρέπει να γίνουν προσθήκες σε θέσεις τις οποίες πρέπει να καλύψουμε και να ενισχυθούμε περισσότερο από την φετινή χρονιά. Ο Πέτρος Τζορτζιέρης δίνει μεγαλύτερη έμφαση στον άξονα ή στα άκρα. Δηλαδή έχουμε τερματοφύλακα, στόπερ, αμυντικό χαπ, δεκάρι, σέντερφορ ή πάμε μισά-μισά, άξονα και τα άκρα. Να το πω πιο γενικά, ναι. Χρειαζόμαστε ενίσχυση σε όλες τις γραμμές. Ωραία. Δεν πήγα να εκμεύσω, λέω που στηρίζεται το σκεπτικό. Υπάρχει ο βασικός κορμός, ναι. Κάποια παιδιά, 6-7 παιδιά, αλλά πρέπει να πληρωθούν και από καλύτερους ποδοσφαιριστές με εμπειρίες σε αυτήν την κατηγορία, γιατί μην ξεχνάτε ότι το πρωτάθλημα αυτό θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχει ομάδες πολύ καλές, ιστορικές, με κόσμο και θα είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ο Πέτρος Τζορτζιέρης, το λέω συνέχεια γιατί εγώ δεν δέχομαι ότι αν ένας είναι προπονητής σε μια ομάδα θα του πει η διοίκηση τι να κάνει. Πιστεύω ότι ο προπονητής πρέπει να δίνει τις κατευθύνσεις και λέει εγώ θέλω αυτά να μου τα βρείτε. Εάν ο προπονητής δεν επιμένει σε αυτό, νομίζω, θεωρώ εγώ σαν Ηλίας Λοΐζος, ότι είναι αποτυχία. Και επειδή πιστεύω ότι το περνάς αυτό, ο Πέτρος Τζορτζιέρης, όταν λοιπόν θέλει να κάνει μεταγραφές για τη νέα περίοδο και είπες ότι θα χρειαστεί ενίσχυση η ομάδα, από πόσα στάδια περνάει τον Ηλία το λέει, τον έχει βάλει στο μάτι να το φέρει στην ομάδα για να πει ναι, αυτός είναι έτοιμο να έρθει στην ομάδα. Ή στηρίζεται σε πληροφορίες των μάνατζερ των παιχτών, γιατί οι μάνατζερ κάνουν κακό γενικά κατά την άποψή μου στο ποδόσφαιρο. Υπάρχει ένα τέτοιο μέτρο, δηλαδή θα περάσω να δω ένα βίντεο, ένα δεύτερο, να μάθω και μια πληροφορία από κάποιο γνωστό προπονητή, από κάποιο συνάδελφο που ενδεχομένως τον είχε παλιότερα, να πάρω στοιχεία. Ή κοιτάζουμε μόνο το βίντεο των τελευταίων χρόνων, της τελευταίας χρονιάς, αν έπαιζε κάπου κάποιος παίκτης. Οπότε λες, εντάξει, τον εγκρίνουμε. Υπάρχει λοιπόν μεγάλο κοσκίνημα για να είμαστε σίγουροι ότι αυτοί οι παίκτες κατά ένα 70%, γιατί είναι ρίσκο πάντα όλα, θα μας βγει. Και βέβαια πάνω απ' όλα το ιατρικό πρώτα, έτσι, να μην υπάρχει τραυματίας ποδοσφαιριστής από πριν. Δουλειά ακριβώς έτσι όπως το λες, είναι σίγουρο ποδοσφαιριστής που θα έχουμε βάλει στους στόχους μας, ναι, για να το φέρουμε στο Διαγόρα. Θα κοιτάξουμε τα πάντα. Θα πάρουμε τις πληροφορίες μας. Θα δούμε βίντεο όπως κάνουν όλοι οι προπονητές. Σίγουρα πλέον περισσότεροι ποδοσφαιριστές έχουν μάνατζερ. Οπότε και αυτοί χρειάζονται, κάνουν και αυτή τη δουλειά τους.
Τώρα ο παίκτης που θα πάρεις είναι και λαχείο. Μπορεί την περσινή χρονιά να ήταν σε μια ομάδα και να έκανε ένα καταπληκτικό πρωτάθλημα και να έρθει σε μια άλλη ομάδα ο οποίος να μην μπορεί να προσαρμοστεί, να μην του αρέσει το κλίμα, είναι οτιδήποτε και μπορεί να σου βγει όχι καλή μεταγραφή. Ναι. Παραδείγματα είχαμε και φέτος. Όχι μόνο στο Διαγόρα, παντού υπάρχουν αυτά. Έτσι. Αλλά επειδή μιλάμε για το Διαγόρα και για μένα ναι, συγκεκριμένα, είχα φέρει ποδοσφαιριστή τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο τον απομάκρυνα από την ομάδα. Διότι δεν ήταν αυτό που περίμενα, ενώ πίστευα και οι πληροφορίες μας και όλα αυτά που είχαμε δει ότι ήταν ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής και από μια μεγάλη ομάδα. Ναι. Αλλά έρθει στο Διαγόρα και πραγματικά δεν ήταν αυτό που περίμενα. Οπότε δεν μπορούσα ούτε να χαλάσω τη χημεία της ομάδος. Ναι. Και με αυτόν τον τρόπο, επειδή με ξέρουν περισσότεροι το πώς δουλεύω, εγώ αυτό που έχω θα το πω. Και θα το πω στα μάτια και δεν έχω να φοβηθώ τίποτα, δεν αποδείξω κάτι ότι ποιος είμαι και τι κάνω. Δεν με απασχολεί αυτό. Τα έργα μιλάνε από μόνα τους. Σωστό. Αλλά προσπαθώ, μου αρέσει πάντα να λέω την αλήθεια και πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα ο ποδοσφαιριστής που θα με μάθει, και όσο γρήγορα με μάθει εμένα, θα καταλάβει το πόσο τυχερός είναι να δουλέψει μαζί μου. Το έχω αποδείξει και φέτος και τα παιδιά πραγματικά. Αν έχετε μιλήσει εσείς μαζί σας, ας πούμε. Έλεγα τις προπονήσεις και είναι όλο μας το μυστικό ήταν η οικογένεια που υπήρχε μέσα από το διτήρα και αυτό μας κράτησε και να έχουμε όλη αυτή την πορεία που κάναμε φέτος να κατακτήσουμε και κύπελλο και πρωτάθλημα. Επειδή είχα αρκετές προπονήσεις στο Διαγόρα και έβλεπα πώς δούλευες στην ομάδα, είδα ότι διέκρινα ότι ο Πέτρος Ρουτζιέρης από τη στιγμή που φεύγουν οι πέσα τα πολιτήρια της ομάδας για να πάνε στο ύπο για προπόνηση, υπάρχει μια απολύτη πειθαρχία. Κατάλαβα ότι ο Πέτρος Ρουτζιέρης όταν πάμε για δουλειά δουλεύουμε και μετά το τέλος μπορούμε να κάνουμε την πλάκα μας, τα αστεία μας, το ένα μας, το άλλο μας. Βλέπω ότι υπάρχει και πλησίασμα στον παίκτη, αλλά βλέπω ότι υπάρχει και απόσταση. Το διαπίστωσα αυτό, η δυσόμαση και γι' αυτό η δουλειά έβγαινε με ένα διαφορετικό τρόπο, γιατί είδα πολλές φορές τον προηγούμενο γονιά πολύ υποτιμητικός και όταν υποτιμάς ένα παίχτη συνέχεια του χαλάς την ψυχολογία. Άρα ο Πέτρος Ρουτζιέρης έχει τα όρια της δουλειάς, εδώ δουλεύουμε τώρα κύριε, δεν ήρθαμε να κάνουμε διακοπές και τώρα πάμε να κάνουμε τα αστεία μας, να χαλαρώσουμε και να μιλήσουμε και διαφορετικά. Ηλία, αυτό το έχω πει και σε πολλές συνεντεύξεις που κάνω. Ναι. Και ίσως με παρεξηγούν, είναι η νοοτροπία που έχουν οι ποδοσφαιριστές και κυρίως οι ντόπιοι μας, δεν έχουν κάνει επαγγελματικά και δεν γνωρίζουν πώς πρέπει να λειτουργήσει ένας ποδοσφαιριστής από την ώρα που θα έρθει στα πολιτήρια μέχρι να τελειώσει η προπόνηση. Και παράλληλα και η εξωγηπαιδική του ζωή. Όταν αυτά τους τα λέω, γιατί αυτή είναι η φιλοσοφία μου και έτσι βλέπω την ομάδα, ότι όταν ερχόμαστε δουλεύουμε και όταν τελειώσει η προπόνηση μπορούμε να κάνουμε και τα αστεία μας. Κάπου εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα μέχρι να προσαρμοστούν. Εδώ τα περισσότερα παιδιά, οι ντόπιοι, έχουν την νοοτροπία του ερασιτέχνη. Είναι όλα ερασιτέχνικα. Δεν γίνεται. Όταν θες να πας παραπάνω, πρέπει να δουλέψεις. Και εγώ, επειδή ήμουνα από μικρός πειθαρχημένος, ήμουν τυχερός στο ότι έχω κάνει σε επαγγελματικές κατηγορίες. Πολύ νωρίς κιόλας. Και έχω πάρα πολλές εμπειρίες και σαν προπονητής και σαν ποδοσφαιριστής. Προσπαθώ να περάσω αυτή την νοοτροπία στους ποδοσφαιριστές. Θέλω η ομάδα ποδοσφαιριστής που θα πει στα πολιτήρια να σέβεται, είναι χώρος του. Να σέβεται την ομάδα, τον εαυτό του πάνω απ' όλα, να κάνουμε την προπόνησή μας, να είναι σωστός και από εκεί πέρα όταν τελειώσει η προπόνηση μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά πάντα με γνώμονα ότι υπάρχει σε μια ομάδα επαγγελματική στο Διαγόρα και οτιδήποτε κίνηση κάνει εκτός γηπέδου καθρεφτίζεται και ο ίδιος αλλά και το σωματείο που βρίσκεται. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο το έζησα και με τους ντόπιους ποδοσφαιριστές εδώ και το λέω συνέχεια και με παρεξηγούσαν, επειδή τους λες την αλήθεια και δεν μπορούν να την καταλάβουν. Δεν μπορούν ίσως να μπουν σε αυτά τα καλύπια του επαγγελματισμού και γι' αυτό υπάρχει ένα πρόβλημα μεταξύ, μπορώ να πω, εμένα και κάποιων ποδοσφαιριστών, αλλά αργά ή γρήγορα και οι ίδιοι έχουν καταλάβει το πώς πρέπει να δουλεύει ο ποδοσφαιριστής επαγγελματικά. Ο προπονητής είναι εύκολο να διακρίνει έναν παίχτη αν δουλεύει τεμπέλικα ή αν τα δίνει όλα στην προπόνηση? Γιατί υπάρχουν παίχτες που τους διακρίνουν εύκολα, θα έλεγα εγώ, αλλά όταν πηγαίνουν σε ένα επαγγελματικό επίπεδο, πρέπει αυτό να το ξεχνάνε. Μιλάω και εγώ για τους ντόπιους και τον αρσενισμό που βαλάμε όλοι. Νομίζω ότι αν κάποιος δουλεύει τεμπέλικα, θα εισπράξει και το αντίτιμο του προπονητή ότι δεν θα παίζει και βασικός, δεν θα παίζει και ούτε καν αλλαγίας. Ο καθρέφτης της προπόνησης είναι ακριβώς και ο καθρέφτης που θα βγάλει στο γήπεδο την ημέρα του αγώνα. Ό,τι θα κάνει στην προπόνηση,
θα σου βγει και στο παιχνίδι. Εάν έχεις σκοπό να δουλέψεις, θα ανταμυφθείς στο βάθος χρόνου. Αν παραμείνεις στο ίδιο όπως λες να θέλεις, να μην κάνεις σωστή προπόνηση και αυτά, είναι πανεύκολο να το διακρίνεις, γιατί μέσα είναι από την εμπειρία του κάθε προπονητής, μπορεί πολύ εύκολα να διακρίνει αν κάποιος ποδοσφαιριστής δουλεύει στην προπόνηση ή όχι. Και όπως με ξέρετε, δεν στέκομαι σε ονόματα, το έχω αποδείξει πάντα. Και την χρονιά που ήμουν επαγγελματικά στο Διαγόρα και πάλι φέτος, ότι δεν στέκομαι σε ονόματα, προσπαθώ να έχω χημεία και να κάνω σωστή διαχείριση. Και μπορεί το σύμφωνο της ομάδας. Και δεν μπορώ να μένω σε ένα όνομα ο οποίος να μην προσφέρει και παραδείγματα αρκετά φέτος και με ονόματα όπως είναι ο Ντουαλά, ο οποίος στα περισσότερα παιχνίδια προς το τέλος του προγράμματος και τον Μπαράς που ήταν τα πιο δύσκολα. Σωστά. Δεν ξεκίνησε τα παιχνίδια. Δεν στέκομαι σε ονόματα. Θέλω παιδιά που να μάχονται και να πονάνε την ομάδα. Αυτό Πέτρο, για να προλαβαίνουν τις ερωτήσεις. Αυτό έχει σχέση το πόσο ένας παίκτης όταν έρχεται στο Διαγόρα ή σε μια άλλη ομάδα. Σε μια ομάδα που βγαίνει, πρέπει να αγαπάει τη φανέλα πρώτα για να μπορέσει να ανταποκριθεί και παθιασμένα, θα έλεγα λίγο με πιο μεγάλη σοβαρότητα. Ότι η αποστολή μου είναι αυτή. Ήρθα στη Διαγόρα. Πολλά τη φανέλα του Διαγόρα. Πρέπει να τα δίνω όλα από τότε. Αυτό είναι το σωστό, αλλά κακά τα ψέματα, ο ποδοσφαιριστής πλέον κοιτάει το οικονομικό. Δεν μπορεί να έρθει σε μια ομάδα και να πει αγαπάω τη φανέλα. Δεν έγινε ξαφνικά, ήρθε στο Διαγόρα και να λέει εγώ είμαι Διαγόρας. Ναι. Αυτό δεν γίνεται. Μέσα κατά τη διάρκεια της χρονιάς, αυτό που θα του περάσει, το ξαναλέω, ο προπονητής και γενικά η φιλοσοφία της ομάδος θα τον κάνει να αγαπήσει την ομάδα και θα έχει αποτέλεσμα, όπως πραγματικά το καταφέραμε φέτος και πετύχαμε και τους δύο μας στόχους που ήταν σε απάντηση μπορώ να πω σε αυτά όλα που λέγανε όλοι για την ομάδα μας και το δείξαμε μέσα στο γήπεδο. Στον αγώνα με την Καλαμάτα είδαμε το γήπεδο να γεμίζει από κόσμο. Πόσος ένιωσες εσύ αν έβαλες τον εαυτό σου πριν σαν ποδοσφαιριστής βλέποντας ένα γήπεδο γεμάτο με πολύ κόσμο σε σχέση με τα προηγούμενα μάτς αλλά και σαν προπονητής πλέον και λες έχουμε και μία στήριξη από εξώ. Ήσουν να χαρούμε στον ελληνικό στον κόσμο να προσέχετε στο παιχνίδι εκείνο και λες θα έχουμε και μία βοήθεια. Στο παιχνίδι με τον πρώτο αγώνα Μπαράς που είχαμε την Καλαμάτα στο γήπεδο μας σίγουρα με έχει στιγματίσει. Πριν το παιχνίδι εννοείται όταν βλέπεις τον κόσμο και γεμίζει σιγά σιγά το γήπεδο, το πράγμα το οποίο δεν το είχαμε όλη τη χρονιά. Γνωρίζαμε ότι θα έχουμε σίγουρα περισσότερο κόσμο, σου δίνει άλλη δύναμη. Οπωσδήποτε ένα μεγάλο γήπεδο όπως είναι το Διαγόρα, το Δημοτικό Στάδιο, για να φανεί σαν έδρα πρέπει να έχει τουλάχιστον 5.000 κόσμο. Το οποίο αυτό το ζήσαμε στο δεύτερο παιχνίδι στην Καλαμάτα, στον Επαναληπτικό, που πραγματικά η ατμόσφαιρα ήταν καταπληκτική. Πολύ πιεστική. Το γήπεδο ήταν μικρό, ήταν σαν ένα το κλουβί που ένα λέμε ποδοσφαιρικά. Είχαμε μεγάλη πίεση από τον κόσμο, βοηθάει την ομάδα παράλληλα την Καλαμάτα, αλλά καταφέραμε πραγματικά να πάρουμε την πρόκληση που θέλαμε. Και παράλληλα σας έδωσε συγχαρητήρια και ζήτηκε συγγνώμη ένας δημοσιογράφος από εκείνη την περιοχή που μίλησε λίγο απρεπώς, θα το πω έτσι, αλλά το είπε ότι το έκανα για την ομάδα που αγαπώ, μήπως και τους ξυπνήσω. Και ζήτησε συγγνώμη άνθρωπος. Του, να ζητήσει συγγνώμη. Αναγνώρισε το λάθος του. Και την παραμονή του αγώνα στην Καλαμάτα με βρήκε προσωπικά και να μου συλληπιθεί, αλλά και να μου εκφράσει τη συγγνώμη του για αυτά που έχει πει στο Διαγόρα. Τα κάνει με έναν τρόπο, ήθελε να ξυπνήσει λίγο τους ποδοσφαιριστές και τον κόσμο της Καλαμάτας, ώστε να τους δώσουν όθηση για το παιχνίδι που θα ακολουθήσει. Και πάμε να κλείσουμε, για να μην σε κουράζουμε πολύ. Τι περιμένεις από τους φιλάδες στη νέα περίοδο και δεύτερο, αν όλα βρίσκονται στον αέρα, δεν μπορεί να κάνει προγραμματισμό, πότε θα ξεκινήσει προπονήσεις, μεταγραφές που να κινηθούμε, όλα αυτά. Πάμε σε αυτά δύο. Αυτό είναι ένα θέμα που έχουμε γενικά εδώ στην Ελλάδα. Όλα γίνονται τελευταία στιγμή. Δεν ξέρουμε ημερομηνία πότε θα ξεκινήσουμε το πρωτάθλημα. Ακόμα δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε πότε θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες. Ναι. Σίγουρα υπολογίζουμε ότι 15 με 20 Ιουλίου θα ξεκινήσει σιγά σιγά η ομάδα να κάνει την προετοιμασία της. Ναι. Κλείνοντας, Ηλία, να σου πω, θα ήθελα να ευχαριστήσω. Μπράβο, για τους φιλάθλους. Πρέπει να ευχαριστήσω οπωσδήποτε τους φιλάθλους μας που ήταν όλη τη διάρκεια δίπλα μας του πρωταθλήματος και μας έδινε όθηση και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια. Οφείλω όμως να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ποδοσφαιριστές μου που πραγματικά έδειξαν αυτό ακριβώς που είχαν
και το έβγαλα μέσα στο γήπεδο και πραγματικά τους έξω πάρα πολλά συγχαρητήρια. Περάσαμε δύσκολες καταστάσεις, αλλά στο τέλος ανταμυφθήκαμε. Τους το έλεγα από την πρώτη στιγμή. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Μέο Καμπουράκη. Πραγματικά ήταν το δεξί βοηθός μου χέρι. Σχεδόν ήταν βοηθός, σχεδόν ήταν τα πάντα. Κάναμε τα πάντα φέτος στο Διαγόρα. Είχαμε όλους τους τίτλους που μπορεί να έχει μια ομάδα. Τρέχαμε μόνοι μας την ομάδα. Βέβαια ρόλο έπαιξε και από πίσω βέβαια το ότι ο μεγαλομέτωπος μας, ο κύριος Χρυσοβοήτης, δεν μας θέλησε το παραμικρό. Νιώθαμε πάρα πολύ ασφαλείς σε όλα τα θέματα. Το προπονητή τερματοφυλάκων, τον Καραμπίν, τον Γιάννη Πρέος, πραγματικά εκτός του ότι είναι ένα εξαίρετο παιδί, κάνει και πάρα πολύ καλή δουλειά. Το φυσιοθεραπευτή μας, τον Καπώνη τον Βασίλη. Τον άνθρωπο των αποδητηρίων, τον Σιμιξή, τον Γιώργο, πραγματικά είναι. Ναι, ναι, ναι. Η ψυχή της ομάδας, λέω εγώ, σε αυτά. Ναι. Και πραγματικά το παιδί είναι καταπληκτικό στη δουλειά του. Είμαστε πολύ τυχεροί που τον έχουμε. Σωστά. Την κυρία Ντίνα, την Γιωργαλή στα γραφεία, η οποία κάνει μια αφόρυπη δουλειά, αλλά πραγματικά περνάει πάρα πολλές ώρες στα γραφεία για το καλό του Διαγόρα μας. Όλοι αυτοί αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Α, το αφήνουμε και τελευταίο. Πραγματικά ήτανε, όλοι ήτανε, βάλανε ένα λιθαράκι ώστε να πετύχουμε φέτος το στόχο μας. Και βέβαια τον Νίκο Μαντικό, ο οποίος τώρα δεν θα είναι μαζί στη νέα περίοδο. Δεν θα είναι, είναι απόφαση δική του. Από εκεί πέρα δεν μπορώ να αλλάξω κάτι, ούτε να επηρεάσω κάτι. Από το έχει αποφασίσει. Ούτε σε έναν αντικατάστατο. Ναι. Σίγουρα οι συνεργάτες μου και αυτούς που θα διαλέξω και αυτούς που θέλω πάντα να είναι μαζί. Πάνω απ' όλα θέλω να έχουμε το Διαγόρα και μετά όλα τα υπόλοιπα. Πέτρο, σου ευχόμαστε ότι το καλύτερο και εγώ προσωπικά και ο Δημήτρης Αδραγάτης και τον News 12 όλο. Να είστε καλά. Να έχετε την καλύτερη δυνατή πορεία στο πρωτάθλημα και ή δυνατόν να πάρετε το πρωτάθλημα, γιατί όχι, είτε εσείς είτε ο Ιάτης, μία ομάδα οπωσδήποτε πρέπει να κάνει κάτι. Αν μπορούμε και οι δύο να δέχουμε μακάρι, θα είναι το καλό να υπάρχει μια διενή άμυλα και μια συνεργασία. Και μακάρι κάποια στιγμή να δούμε και ένα γήπεδο κλουβί και εδώ στο νησί μας, για να μπορεί να πέσει ο Διαγόρας, ο Ιάτης, σε ένα γήπεδο με διαφορετικές τροποδεσίες. Ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια. Αυτά κυρίες και κύριοι από τον πρόεδρο του Δεωριστέρη, τον κουράσαμε λίγο παραπάνω. Αλλά καθίστε να ακούσετε τι έχει πει, πολύ σημαντικά πράγματα. Βέβαια μία συνέντευξη πάντα έχει χρόνο, έχει όριο, γιατί να μιλήσουμε παραπάνω εσείς να κουραστείτε. Όμως με αυτά που μας είπε, με αυτά που απάντησε ο Πέτρος Ρουτζιέρης, δείχνει ότι το μέλλον του Διαγόρα δεν θα είναι άσχημο, θα έχει πάλι ξανά και φέτος μία θετική πορεία. Αρχεί όλα αυτοί που είναι υπεύθυνοι από πάνω να προγραμματίσουν, να ξεκαθαρίσουν για να μπορούσουν να πιάσουν δουλειά και οι ομάδες και ο Διαγόρας βασικά. Και οι άλλες επίσης, που είναι δύο ομάδες που θα μας εκπροσωπήσουν στις μεγάλες κατηγορίες. Σας ευχαριστούμε πολύ και ελπίζουμε σε μια άλλη συνέντευξη με κάποιον άλλο πρωταγωνιστή.